Ας πούμε, είχατε μια εκεί θέλει αποχώρηση από την ομάδα της Ειρήνης. Mm-hmm. Ένιωσες εσύ εκείνη τη στιγμή για την Ειρήνη ότι παρατάει? Για την Ειρήνη συγκεκριμένα όχι. Ως προς τι? Επειδή ήταν μια πάρα πολύ δυνατή παίκτρια και θεωρώ ότι δεν είχε την ανάγκη να αποδείξει κάτι ακόμα. Ήταν η μπουλντόζα μας ουσιαστικά. Αυτό που σου είπα πριν είναι αποκλειστικά για μένα το πώς σκέφτομαι εγώ για μένα. Δηλαδή και ίσα ίσα όταν ήρθε η Ειρήνη και μας αποχαιρέτησε ήταν πάρα πολύ συναισθηματική στιγμή. Κλάψαμε όλοι και την αποχαιρετήσαμε με δάκρυ. Προηγουμένως όμως φαίνονταν λιγάκι έτσι αποκομμένη, αποξενωμένη, απόμακρη mm-hmm. από την υπόλοιπη ομάδα. Και θέλω να μου πεις επίσης πώς σχολιάζεις εσύ και το γεγονός με τον χαβαλέ που έγινε με το περιβόλι το μαγιό της Ειρήνης. Τόσο που ήταν το δικό σου μαγιό τελικά. Το ροζ. Με το Στέλιο, λες. Ναι. Αυτό μου το έχουν εξηγήσει. Δεν το έχω δει πώς βγήκε. Προς τα έξω, δεν έχουν δει τίποτα, mm-hmm. ότι μου λένε κάτι λίγα. Εκείνη την ημέρα εμείς, βασικά ο Στέλιος γενικώς ήταν πολύ πλακατζής. Ήταν ένας άνθρωπος μέσα στο χιούμορ, μέσα στα αστεία, μέσα στην πλάκα. Μας έλεγε ιστορίες, τρελές ιστορίες από οτιδήποτε είχε ζήσει. Διάφορα πράγματα. Και ήταν πάρα πολύ καλός και στις μιμήσεις γενικώς. Ήταν πολύ παιχνιδιάρης. Και εκείνο το απόγευμα είχαμε καθίσει και είχε ξεκινήσει να μιμείται τον Σάκη και καλά. Και να κάνει, πώς το λένε, να κάνει πλάκες και σε όλους μας. Δηλαδή, θυμάμαι και εμένα κάτι μου είχε πει, δεν θυμάμαι τι μου είχε πει. Νομίζω μπορεί να μου είχε πει και κάτι για κοτσίδα, δεν ξέρω, ή κάτι αγωνιστικό. Τέλος πάντων, έκανε πλάκες με όλους μας εκείνη τη στιγμή. Και στο κομμάτι της Ειρήνης, όλο αυτό εμείς το πήραμε τύπου σαν μια πλάκα. Δεν ήταν δηλαδή κάτι ότι καθόμαστε και κάνουμε κάτι κακό σε κάποιον. Δηλαδή, ακούω ας πούμε τριγύρω κάτι περί κλίκας και τέτοια. Θέλω να πω ότι εγώ προσωπικά, και δεν έχω αντιληφθεί και γύρω μου, αλλά προσωπικά δεν είμαι άνθρωπος τέτοιος. Το κομμάτι το bullying ήταν κάτι που στην παιδεία μου, στη Γερμανία, μας το είχαν διδάξει από το νηπιαγωγείο ότι είναι κάτι πολύ κακό και δεν το κάνεις αυτό το πράγμα. Έχουμε ζήσει γενικώς και στο σχολείο το κομμάτι του bullying και πώς να συμπεριφέρεσαι στους συμμαθητές σου, τι είναι λάθος και τι είναι σωστό. Επομένως, νομίζω είμαι το τελευταίο άτομο που θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο και πόσο μάλλον να επιτρέψω να γίνεται κάτι τέτοιο. Όπως επίσης, σύμφωνα με το κομμάτι της κλίκας, εάν αντιληφθώ εγώ σαν Λάουρα ότι οποιοδήποτε μπαίνει στη διαδικασία να με χειριστεί, δεν μπορώ. Έχω κάποιο προηγούμενο όσον αφορά αυτό. Δεν μπορώ να το επιτρέψω. Δεν το θέλω με τίποτα. Επομένως, δεν αντιλήφθηκα κάτι τέτοιο και να γίνεται, ας πούμε, κάτι κακό ως προς την Ειρήνη. Η Ειρήνη κάποιο διάστημα είχε, όχι αποτραβηχθεί, αλλά προφανώς αισθανόταν την ανάγκη να κάνει τη βόλτα της μόνη της, να περπατήσει μόνη της, που είναι και πολύ ok αυτό. Και εγώ το έχω κάνει αυτό, να κάθομαι μόνη μου στην παραλία και να κάθομαι και να αράζω. Έχουμε μιλήσει και πολλές φορές και μαζί με την Ειρήνη, έχουμε κάνει και πάρα πολλές κουβέντες και ουσιαστικές κουβέντες. Τώρα δεν ξέρω τι βγήκε προς τα έξω. Εσύ ενοχλήθηκες από το γεγονός ότι αποφάσισε να φύγει? Της μίλησες καθόλου? Της είπες ότι να το ξανασκεφτεί ενδεχομένως? Μας ήρθε πάρα πολύ απότομα αυτό. Σας ανακοινώθηκε δηλαδή? Μας ανακοινώθηκε εκείνη τη στιγμή στο Συμβούλιο, αφού αποχώρησε ο Στέλιος. Και απλώς την επόμενη μέρα ήρθε και